Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του Λονδίνου στο επικότο Κατερίνα Στεφανίδη αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια της Ευρώπης για το 2017. Έγινε η πρώτη Ελληνίδα που καταφέρει να αποσπάσει το συγκεκριμένο τίτλο και να μπει έτσι στην ιστορία του ευρωπαϊκού στίβου. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε στο Βίλνιους στη διάρκεια του γκαλά που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία με αφορμή την ανάδειξη των κορυφαίων της χρονιάς. Κουρασμένη αλλά πανευτυχής, η Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε μαζί με το σύζυγο και προπονητή της Μιτς Κρίερ. Είχαμε κάποιες υποψίες σίγουρα, αλλά σαφώς όπως και να έχει, όταν έχουμε κάνει και τέτοιο ταξίδι, ήμασταν πολύ χαρούμενοι όταν ακούσαμε το όνομά μου. Και πόσο παραπάνω επειδή είμαι και η πρώτη Ελληνίδα που το κερδίζει. Κατερίνα Στεφανίδη. Το αστέρι της Κατερίνα Στεφανίδη έλαμψε και πάλι. Ακόμη ένας τίτλος της ανήκει. Στον γκαλά που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας, η Ελληνίδα άλτρια του επικοντό αναδείχθηκε με κάθε επισημότητα η κορυφαία αθλήτρια στην Ευρώπη για φέτος, εξαργυρώνοντας και με αυτόν τον τρόπο την εκπληκτική χρονιά που πραγματοποίησε. It's truly an honor for me. It's, I think, an honor for my country, being the first Greek to win it, and I would hope that this will bring more young athletes into our sport. Πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου, χρυσή Ολυμπιονίκης, κορυφαία στα Diamond League, κάτοχος της κορυφαίας επίδοσης στο Άλμα Επικοντό για φέτος και συνεχίζει να σαρώνει όλους τους τίτλους από όπου και αν περνά. Η αθλήτρια της Φιλοθέης, η οποία γυμνάζεται με το σύζυγό της Μίτσελ Κρίερ, στη διάρκεια του 2017 έκανε 16 αγώνες, παραμένοντας αίτητη σε 14 σερί διοργανώσεις. For consistency. I think that I could have maybe jumped a little higher by now and be not as consistent, but I like championships, I like winning, and that's what we train for. And to be able to win and to be able to change medals, I have to be consistent, so we train that way. Η Στεφανίδη ήταν το απόλυτο φαβορί για τη διεθνή αυτή αναγνώριση και το επιβεβαίωσε. Στην τελική τετράδα για το βραβείο είχε απέναντί της σπουδαίες αθλήτριες. Την επταθλήτρια Τιάμ από το Βέλγιο, τη Σφυροβόλο Βλόνταρτσικ από την Πολωνία και την αθλήτρια του ύψους Βλασιτσέκινε από τη Ρωσία που αγωνίζεται ως ανεξάρτητη. Τα θερμά του συγχαρητήρια στην κορυφαία αθλήτρια της Ευρώπης εξέφρασε μέσω Twitter ο πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης.